Τη ζωή. Άλλαξε τη ζωή σε εκείνον και άλλαξε τη ζωή και σε σένα. Εκείνη την ημέρα πήγε για εξετάσεις ο άντρας μου, γιατί υπέφερε από πόνο κεφάλους. Του ζήτησα να τον συνοδεύσω, μου λέει: Όχι, Αλεξία, πήγαινε στο γραφείο σου και θα σε πάρω τηλέφωνο. Και πήγα στο γραφείο μου, όπως κάθε άλλη μέρα, και χτύπησε το τηλέφωνο. Και ήταν ο γιατρός και μου είπε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά έλα σιγά σιγά. Και από εκείνη την ώρα αλλάξαν πολλά πράγματα στη ζωή. Ποια ήταν η γνωμάτευση του γιατρού? Ήταν κύστη τρίτης κοιλίας στον εγκέφαλο. Ο γιατρός, δεν ξέρω τι έχοντας στο μυαλό, μας είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Και ο άντρας μου τον πίστεψε, μπήκε όρθιος στο χειρουργείο και τον παραδώσανε. Δεν θέλω να πω μισό άνθρωπο, γιατί ο άντρας μου εξακολουθεί να είναι ένας σπουδαίος σύζυγος και σπουδαίος άνθρωπος, αλλά τον παραδιώσανε διαφορετικό. Δεν μπορεί να μπαίνεις με δύο πόδια και να σε παραδίδουν με ένα πόδι, ούτε με ένα αυτή, ούτε με μια τρίχα λιγότερη. Ούτε με μια τρίχα λιγότερη. Και αυτό που με είχε θυμώσει ακόμα πιο πολύ είναι η αλαζονία, η συμπεριφορά των ιατρών κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην κλινική και μετά. Ο ένας έριχνε το φταίξιμο στον άλλον. Εγώ έφυγα μετά από 4 μήνες παραμονής μου στην κλινική, εκ των οποίων ο ένας ήταν στην εντατική, νομίζοντας ότι ο άντρας μου θα γίνει καλά, γιατί μας λέγανε ψέματα. Πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό? Έγινε πριν 4 χρόνια. Τον Ιανουάριο κλείνουμε 4 χρόνια από την ημέρα του χειρουργείου. Και όταν λες μία αναστρέψιμη κατάσταση? Ο άντρας μου έχει υποστεί 3 εγκεφαλικά επεισόδια, δηλαδή 3 περιοχές του εγκεφάλου του έχουν πάθει βλάβη, και αυτό έχει να κάνει με τις ανώτερες λειτουργίες, με τη μνήμη, την αντίληψη, την αίσθηση χώρου, χρόνου, με την κρίση του σε κάποια πράγματα, αν και αυτή την διατηρεί. Αλλά είναι πλήρως εξαρτώμενο άτομο. Το άλλο είχε να κάνει με την όρασή του. Απευθύνθηκα σε μια παιδοψυχολόγο, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Καταλαβαίνετε ότι και η ψυχολογία μου εκείνο το διάστημα ήμουν χαμένη. Και μου έδωσε αυτή τις κατευθύνσεις. Μου είπε ότι με το που θα μπορέσει ο πατέρας του, με το που θα μπορέσει ο μικρός να δει τον πατέρα του, που σήμαινε με το που θα βγει από την εντατική, θα πας να τον δει. Και της λέω, είχε 40 κιλά, είχε ξυρισμένο το κεφάλι, είχε ουλές, γιατί τον ανοίξανε και τον ξανανοίξανε. Πώς θα το κάνω? Και μου λέει, ναι, ο πατέρας του, μου λέει. Θα δει τον πατέρα του, θα δει ότι ο πατέρας του υπάρχει. Γιατί είχε έναν μήνα να τον δει. Και πραγματικά την ημέρα που μπήκε στο δωμάτιο και τον είδε, ούτε σε ταινία δεν έχω δει αυτή τη σκηνή, δηλαδή. Πήγε, τον αγκάλιασε, κάθισε δίπλα του και άρχισε να τον φυλάει. Και αν βλέπατε τον άντρα μου, ήταν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή ήταν σαν να φυλάει και να αγκαλιάζει άλλον πατέρα, αλλά γι' αυτόν ήταν ο πατέρας του. Έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου. Έπρεπε για το γιο μου, για τον άντρα μου, για τον εαυτό μου. Πέρασα μία περίοδο περίπου 1,5 χρόνου πλήρους διάλυσης. Δηλαδή ήμουν συνεπής απέναντι στο σύζυγο, απέναντι στο παιδί μου, αλλά ήμουν διαλυμένη μέσα μου. Είναι η περίοδος του πένθους. Εγώ πένθησα, ήταν σαν να έχασα τον άνθρωπό μου. Και όταν βγήκα από αυτό το τέλμα, ήταν τέτοια η ανακούφισή μου. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν σαν να πήγα στον Άδη, να έμεινα εκεί 1,5 χρόνο και να ξαναείδα κάποια στιγμή, έτσι μέσα από διαδικασίες που είτε τις έλεγχα είτε όχι, μπόρεσα ξαφνικά να βγάλω τα μάτια μου και να δω το φως της ημέρας. Γιατί εγώ πέρα από τον πόνο που αισθάνθηκα και τη θλίψη, πέρασα από κατάθλιψη, δηλαδή με ιατρική διάγνωση, πέρασα 2 περιόδους βαριάς κατάθλιψης.